Στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα, ναι. Αλλά δεν τον αναζήτησες ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Εγωισμός. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι με απασχολούσε. Εντάξει, μπορείς να το πεις και εγωισμό, αλλά... Ότι ξέρεις, άμα δεν θες εσύ ούτε... Ναι. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Εσύ θέλεις να είσαι εντάξει. Ναι, ποιον. Ξέρω εγώ, με το σωστό. Ότι εγώ είμαι εντάξει, εγώ το καθήκον μου το κάνω. Όχι, δεν ήταν καθήκον. Απλά όταν μου είπαν αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσα να κρατήσω κακία για να πω δεν θέλω να πάω. Ναι. Εντάξει, προσπαθώ να σε καταλάβω γιατί δεν έχω μπει στη θέση σου, οπότε σκέφτομαι και εγώ όλα παρόμοια. Όλα αυτά, στο τελικά έχεις γίνει ένας ηθοποιός και μάλιστα αυτός ηθοποιός, που θεωρείσαι τους πολύ καλούς. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, κάπως βγαίνουν, ναι. Όλα αυτά μπορεί να είναι προβλήματα, ταυτόχρονα είναι και... Είναι υλικό για ψυχανάλυση πάντως. Είναι υλικό. Είναι υλικό. Δεν έχω κάνει, αλλά είναι. Όχι, όχι, και νιώθω ότι κάπως τα έχεις λύσει μέσα σου. Μέσα μου έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Ναι. Πολλά. Δηλαδή είμαι ήρεμος. Δεν κουβαλάω τίποτα από όλα αυτά. Η σχέση με τη μητέρα. Βέβαια κάτι δεν ολοκλήρωσε. Η σχέση με τη μητέρα σου ποια ήταν. Ήταν μια. Γιατί ξέρεις, η απουσία ενός γονέα προφανώς. Λένε, δεν ξέρω. Διπλασιάζει το μέγεθος το αυτού που απομένει. Η μητέρα μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν πέθανε, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Και βέβαια, εκείνη την ημέρα τα αμφισβήτησα όλα. Έβαλα. Δηλαδή? Ποιοι σε όλα. Θρησκείες, ιστορίες, τέτοια πράγματα. Όλα, όλα. Γιατί, τι... Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που αρρώστησε και αυτά, παρακαλούσε τον Θεό. Ναι. Εντάξει, ο καθένας βρίσκει ένα στήριγμα εκεί. Ναι, αλλά μετά όλα σβήσανε. Mm. Μόνο μια. Εσύ άλλαξες και σαν άνθρωπος. Ναι. Ακόμη από μικρές προσωπικές επιλογές μέχρι βαθύτερα υπαρξιακά θέματα. Τα πάντα. Την κρατάς ακόμη αυτή τη στάση. Ναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. 21 χρόνια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ναι. 21 χρόνια. Άρα ήταν μια καταλυτική στιγμή στη ζωή σου. 31-32 κάπου εκεί. Μικρός ήσουν. Ήταν τόσο καταλυτική στιγμή στη ζωή σου. Και μετά πώς είσαι, μόνος σου πια. Μόνος μου. Ευτυχώς που είχα μάθει να μαγειρεύω. Και επειδή η μάνα μου ήταν πάρα πολύ προστατευτική, εγώ της έλεγα, μπορεί να μου δείξεις πώς λειτουργεί το πλυντήριο. Λέει, αυτό δεν είναι δουλειές για σένα. Ναι. Και όταν πέθανε, καθόμουν 4 μήνες και κοιτούσα το πλυντήριο γιατί δεν ήξερα πώς να το βάλω. Ναι. Δηλαδή έγινε μεγάλος αγώνας ένα βράδυ γιατί τσαντίστηκα και είπα πλέον δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και δεν ξέρω, το έκανα σωστά. Κάτι έκανα και το έκανα σωστά και από εκεί πέρα. Έμεινε στο ίδιο σπίτι που έφυγε η μαμά σου. Έμεινε στο... Ναι. Αυτό είναι αφόρητο. Είναι αφόρητο. Φεύγει ο άνθρωπος, αλλά μένουν τα πράγματά του εκεί και. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι πέσανε και όλη η τύχη πάνω μου. Ξαφνικά έπρεπε να πάρω ένα ολόκληρο σπίτι στα χέρια μου. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Ναι, αλλά είναι ουσιαστικό για μένα.